Καλησπέρα. Σίγουρα ό,τι πω για το σημερινό παιχνίδι είναι λίγο για τους προσφυγιστές. Έδειξα σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο πόσο πολύ ήθελαν το παιχνίδι, πόσο πολύ ξέραν τι θα κάνω στον αγωνιστικό χώρο και το πιο σημαντικό, μου χάρισαν εμένα το 30ο παιχνίδι με επιτυχία. Και τους ευχαριστώ όλους, και αυτούς που έπαιξα και αυτούς που βρίσκονταν στον πάγκο, γιατί σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα, από σήμερα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τον επόμενο αντίπαλο. Ξέρουμε ότι όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι δύσκολα. Ξέρουμε ότι θα είμαστε ακόμη καλύτεροι και με κάποιοι παίχτες με αυτό το παιχνίδι που πήραν στα πόδια τους. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας σήμερα έδειξε ότι έχει και βάθος και ποιότητα. Παίξαμε δύο παιχνίδια και χρησιμοποίησα 19 ποδοσφαιριστές. Μόνο αυτό δείχνει ότι υπολογίζω όλους τους ποδοσφαιριστές, όλων των ροστέρ και σέβομαι όλους τους ποδοσφαιριστές. Και τους αξίζουν για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια σε αυτούς που ήρθαν σήμερα και μας στήριξαν, γιατί θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Κουράστηκα να το λέω. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Όλες οι ομάδες έχουν θέμα. Τι λύση θα βρεθεί δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, γιατί έχει κουράσει. Και στέλνουμε πίσω τον κόσμο μας, το πιο σημαντικό, χαρούμενο, να πάει στη Λεμεσό να απολαύσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση από τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ. Hello everyone, thank you for being here. I think today my players showed their determination, their quality and their depth. For the past two games versus Shamrock Rovers, I used 19 different players, which showcases the depth of the Apollon roster. I want to thank the players, all of them, the ones who played, the ones who were on the bench, for giving me another successful night, another win. But from now on, our mind is at Vienna, for the game against Austria Vienna, and I expect the team to be even better for the game next week. A big thank you to all the fans for being here, for making the drive from Limassol to Nicosia, and I'm just going to mention this for the last time, the officials and the government must find a solution to bring all the fans back at the stadium. Thank you. Όταν έμεινε η ομάδα με 10 λόγω αποβολής που απειλεί και αμέσως μετά οι Ιρλανδοί κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ, τι πιστεύεις ότι αρχόταν για ένα τρίτο γκολ που ουσιαστικά έφυγε και χάρισε τη μεγάλη πρόκληση? Σίγουρα ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ήταν μόνο το κόκκινο. Ακριβώς μετά με τον πρώτο σούστο στόχο αντίπαλο, κατάφεραν να βάλει ένα εξαιρετικό γκολ. Σίγουρα είναι και θέμα ψυχολογίας και οι ποδοσφαιριστές, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που μπήκαν σήμερα στον αγωνιστικό χώρο και έδωσαν πάρα πολύ. Αυτό είπα από την αρχή ότι ήταν ομάδα από του πρώτου 11 μέχρι όλους που έπαιξαν σήμερα στο παιχνίδι. Ήταν σημαντικό γιατί δούμε ότι ο Σάρδη ανάγκασε τον αντίπαλο να φάει κόκκινο. Ο Σάρδη κατάφερε και σκόραρε. Σάλαϊ κατάφερε και σκοράρε στα στημένα. Παρόλο που ήθελα να σκοράρουν ακόμα έναν γκολ στα στημένα, να τιμωρήσω με τον ίδιο τρόπο τον αντίπαλο προπονητή, δεν τα καταφέραμε. Όμως, το πιο σημαντικό, παρόλο που φοβηθήκαμε, δεν κρύβομαι, είναι ότι περάσαμε στον επόμενο γύρο. Πώς ανοίγεται πλάι να συναντήσει κάποια άποψη για την Αυστρία Βιέννης, έτσι. Πώς το περιμένετε, είναι στο 50, δεν έχει κάποια ομάδα προβάδισμα, με μια πρώτη ανάγνωση που έχετε κάνει, αν προλάβατε. Σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει και τα θετικά της και τα αρνητικά της. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε, σίγουρα θα βρίσκεται το Σαββάτο κάποιος για να δει τον αντίπαλο και θα είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε τον αντίπαλο, να δώσουμε τις κατάλληλες προφορές στους ποδοσφαιριστές
γιατί αυτά τα παιχνίδια κρίνονται όλα στα λεπτομέρειες. Είδαμε, ξέραμε, αν νομίζετε ότι κάποιοι στο πρώτο παιχνίδι δεν δουλέψαμε τα στιγμένα, αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ. Γνωρίζαμε τα στιγμένα από τον αντίπαλο, όμως το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες, μας τιμώρησε και εμείς σήμερα όσο τιμωρήσαμε από στιγμένα. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατό στα μόνα παιχνίδια να βελτιώσουμε κάποιες αδυναμίες μας, αλλά είδαμε ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν δίνουν λύσεις και ποιότητα στην ομάδα. Γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια και τον υπεύθυνο τεχνικό διευθυντή. Κάτσαμε και είδαμε τι χρειάζεται η ομάδα και ήρθαν οι παίκτες που θα δώσουν λύσεις. Κόουτς, τέλος καλό, όλα καλά. Παρόλα αυτά όμως, λίγο έλειψε μετά από μια ψυχολόγητη ενέργεια και πάλι του φώτιμα πολύ αυτή τη φορά, να βρεθούμε στο Καρναβάσιο. Δυστυχώς, πάμε για αμυντικό ρεκόρ με τις κάρτες και τις κίτρινες ανάγκες της κόκκινης. Θέλω να το δω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς τι έγινε εκεί, αλλά σήμερα είχαμε πάρα πολλά χτυπήματα που δεν τιμωρηθήκαν αντίβαλα με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να πω ακόμα κάτι. Ότι αν νομίζετε ότι κάποια περνούν απαρατήρητα, δεν είναι σωστό να βγαίνει κάτι προς τα έξω, αν θα τιμωρηθεί σαν ποδοσφαιριστή. Αυτό γίνεται τον έσω. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές π.χ. της Σπαγκέτη, που μπορεί 90 λεπτά να είναι έρευνος και ξαφνικά να χάσει τον έλεγχο. Αυτός ήταν από την ημέρα που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και είναι 34. Αυτός είναι ο Σαγκέτη. Ο δέχεσαι με αυτά που είναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα, να με στοιχίζουν στην ομάδα, γιατί είναι εύκολο να δεχτείς και κίτρινη και κόκκινη με τους νέους κανονισμούς της Ευρώπης. Όπως έλειψε και δύο αναμετρήσεις ότι θα μας πει ποιος ο βαθμός του αγωνιστικού ήταν στο Σελήνη Μοθία στο Πενσούε, αν είναι σε τέτοιο νομικό βαθμό που θα δηλωθεί στην Ευρώπη. Και ποιο θα δηλωθεί στην Ευρώπη στην επόμενη μισή Ευρώπη. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ήδη άρχισε και μπήκε με την ομάδα και είναι σε πιο καλούς ρυθμούς, αλλά ακόμα δεν είναι 100%, αλλά σίγουρα θα μας δώσει λύσεις.